σκαγιά. Είμαστε όμως σε ετοιμότητα. Χρειάζεται να παρακολουθεί, γιατί ήταν μεγάλο και το εύρος της φωτιάς, το μέτωπο το οποίο δημιουργήθηκε, γιατί ακόμη στη Μάνια αλλά και σε όλη τη Λακωνία πλέον ισχυρή άνεμη. Χρειάζεται και ο μηχανισμός και οι πολίτες να είναι προσεκτικοί. Έχουμε δύο δράσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Η μία δράση αφορά μία μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα πρωτοδικών Γηθίου κατά παντός υπευθύνου για την πρόκληση των πρόσφατων πυρκαγιών στη Μάνη. Να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη μηνυτήρια αυτή αναφορά. Είναι μία μηνυτήρια, όπως είπατε, αναφορά προς τα αρμόδια όργανα, όπως είναι οι εισαγγελές πρωτοδικών Γηθίου, προκειμένου να διερευνήσει τις αιτίες από τις οποίες προήλθαν αυτές οι πυρκαγιές. Όπως γράφω και στην μηνυτήρια αναφορά μου, έχω ένομο συμφέρον ως αντιπεριφερειάρχης να διερευνηθούν όλα τα πιθανά αίτια αυτών των πυρκαγιών. Η δικαιοσύνη θα χειριστεί αυτή τη μηνυτήρια αναφορά και θα κάνει τη δική της δουλειά. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα αποφανθώ. Η δικαιοσύνη νομίζω μπορεί να το κάνει. Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την ενέργεια? Θεωρείτε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές πυρκαγιές στη Μάνη. Έχει καεί από μια άκρη στην άλλη. Και γιατί γεννήθηκε ο προβληματισμός από το γεγονός ότι είχαμε πολλές εστίες και σε διαφορετικές περιοχές της Μάνης. Άρα θεωρείτε ότι είναι ύποπτο αυτό? Εγώ έκανα το χρέος μου με μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Και να περάσουμε στο κομμάτι της καταγραφής. Μια επιστολή προς τον ΕΛΓΑ για αποστολή συνεργείων για την άμεση καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, σημαντικές καταστροφές, και υπάρχει ανάλογο αίτημα αποστολής συνεργείων για καταγραφή ζημιών. Τι έγινε? Ο μηχανισμός της περιφέρειας είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Άμεσα την ίδια μέρα που είχαμε και εικόνα για τις μεγάλες ζημιές, την δεύτερη μέρα είχαμε πλήρη πλέον εικόνα για τη ζημιά που είχε γίνει στην Μάνη. Με έτοιμά μας ζητάμε από τον αρμόδιο φορέα που είναι ο ΕΛΓΑ να συγκροτήσει συνεργεία προκειμένου να κάνουν γρήγορα την καταγραφή σε ζωικό φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε μεγάλες απώλειες σε ελαιόδαντρα που είναι και η πηγή εσόδων της περιοχής, στο ζωικό κεφάλαιο, στα μελίσια, και αυτό είναι αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, εμείς με τις υπηρεσίες μας, τους γεωπόνους και τους κτηνιάτρους, έχουμε πραγματικά κάνει μία καταγραφή, είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας όλο αυτό το διάστημα και γι' αυτό ζητάμε από τον ΕΛΓΑ πολύ γρήγορα να γίνει αυτή η καταγραφή. Επίσης, έχουμε κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία τη φωτιά, την πυρκαγιά πρέπει να γίνει πρώτα γνωστοποίηση, και έχουμε ζητήσει από το Δήμο Ανατολικής Μάνης να γίνει καταγραφή των περιοχών. Τις γνωρίζουμε, αλλά είναι μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, ούτως ώστε εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε την οριοθέτηση της περιοχής. Και επίσης έχουμε ζητήσει από τον κύριο Δήμαρχο, αν κρίνει, και νομίζω ότι σήμερα υπάρχει και Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, ότι πρέπει η περιοχή να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα πάρει το Συμβούλιο το Δημοτικό απόφαση και μετά ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Στατούλης, θα κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.